Ελάτε, ο προτελευταίος για απόψε, κύριος Παναγιωτόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πλουραλίστα, συνάδελφε, να το ξαναπώ, γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Αν όλα αυτά τα έχουμε ψηφίσει από τις 15 Αυγούστου, τώρα γιατί χρειάζεται να τα ξαναφέρουμε στη Βουλή, να τα ψηφίσουμε. Δύο φορές δηλαδή. Άλλο το ψηφίζω, ξεψηφίζω, τώρα τα φέρνουμε και δύο φορές να τα ψηφίζω. Επαναλαμβάνω, να το εμπεδώσουμε. Τον Αύγουστο ψηφίσαμε τη συμφωνία, το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα, τους στόχους. Τους ειδικούς όρους τους διαπραγματεύτηκατε εσείς, τους ψηφίζετε εσείς. Δεν χρειαζόταν αλλιώς δεύτερη φορά να τα ξαναφέρουμε να τα ψηφίσουμε. Αυτό συμβαίνει. Και στον προλαλήσαντα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε για προϋπολογισμό με κοινωνικό πρόσωπο, ότι είναι αυτός που συζητούμε τώρα, έχω να πω ότι αν είναι αυτός προϋπολογισμός με κοινωνικό πρόσωπο, τότε η δομένη είναι κάτι σαν προορισμός υψηλού τορισμού, υψηλών προδιαγραφών. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν αναψυχή υψηλών προδιαγραφών. Δεν είναι εγκλωβισμένοι στην κόλαση που ζουν. Μια που είναι και εδώ και αξιότιμη κυρία Υπουργός Τουρισμού, το λέω αυτό. Και ακούω όλο αυτόν τον καιρό πραγματικά από συναδέλφους κυβερνητικής πλειοψηφίας πράγματα με τα οποία απορώ. Απορώ βαρύδουπες δηλώσεις, προθέσεων, αγαθές, θεωρίες, νέα πορεία, ο δικός χάρτης που για πρώτη φορά μπαίνει, ανοίγεται δρόμους, κερδίζεται νίκες. Κρατήσατε όρθια την οικονομία. Να ρωτιέμαι, η οικονομία το ξέρει αυτό? Και επιχειρηματίες, ότι την κρατήσατε όρθια, άθλος. Λύνετε προβλήματα όπως αυτό σε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, οι οποίες μετά την απόλυτη απαξίωσή τους, μετά το σοκ και ιδίως μετά το σοκ των capital controls του Ιουλίου, πουλήθηκαν σε ξένα κεφάλαια έναντι πινακίου φακής. 300 μετοχές, παρακαλώ, συστημικής τράπεζας αντιστοιχούν στο δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, στα 3 ευρώ. Όπως είπε, για να συγκρίνω λίγο νούμερα με αυτά που είπε ο προλαλήσας συνάδελφος. Και εσείς επιχαίρετε γι' αυτό όλο. Δεν μιλάτε βέβαια τώρα για ξεπούλημα. Κρατικής μάλιστα συμμετοχή σε τράπεζες, αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Το επίτευγμα υπάρχει μόνο της ανακεφαλαιοποίησης. Προσπαθήστε να πείσετε το ένα στον άλλον, μάλλον, ότι όλα πάνε κατευχή. Και μεθαύριο θα έρθετε να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό που βάζει νέους φόρους και κόβει συντάξεις, γιατί αυτό κάνει ο προϋπολογισμός, ενώ σήμερα διαδηλώνεται υπέρ των αδυνάτων, οι οποίοι πλήττονται από τις περικοπές των συντάξεων και τους νέους φόρους που ο προϋπολογισμός αυτός βάζει. Δηλαδή, μήπως το σχέδιο εδώ είναι να μας τρελάνετε όλους, αναρωτιέμαι. Μήπως αυτό προσπαθείτε να κάνετε? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω, ας πούμε, τη στάση υπουργού της κυβέρνησης, που μόλις προχθές, αφού προηγουμένως είχε καταρρύψει το ρεκόρ νομοθετικής προχειρότητας, γιατί 24 τροπολογίες άσκετες απέναντι σε 20 ψηφιζόμενα άρθρα, ρεκόρ νομοθετικής προχειρότητας είναι. Ήρθε λοιπόν και μας είπε από αυτό εδώ το βήμα, δηλαδή με κάθε, αν θέλετε, πανηγυρικότητα, με τον πιο επίσημο τρόπο που πολιτικός άνδρας μπορεί να μιλήσει στη χώρα μας, ότι δεν έχει, λέει, πρόθεση να εφαρμόσει τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση. Μετά το ξεψηφίζω, ψηφίζω, ή μάλλον ξεψηφίζω τώρα ό,τι ψήφισα τους πρώτους 6 μήνες, το είδαμε και αυτό. Η κυβερνητική ανεπάρκεια, ξέρετε, δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτά, αλλά ούτε και από ασκήσεις επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα βρούμε κάτι να πούμε, θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι, θα πούμε τις περικοπές νέο μεγάλο εναλλακτικό ισοδύναμο, κύριος Κατρούγκαλος, θα πούμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, ρήτρα βιωσιμότητας, θα κατηγορούμε διαρκώς προηγούμενους, θα περάσουμε όλα αυτά. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα ή δεν έχει πληρώσει αρκετά, μας στηρίζει ακόμα, την εξουσία να μην χάσουμε. Ο κινησμός της εξουσίας. Όμως εκεί που αυτά δεν περνάνε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαχειριστική ανεπάρκειά σας έχει κόστος. Και η χώρα απομονώνεται και οι σφαλιάρες πέφτουν. Γιατί έχει φουντώσει η συζήτηση αυτή την ώρα για αποπομπή της Ελλάδας από τις χώρες συνθήκης του Σέγγεν, στην ελευθερία διακίνησης προσώπων σε όλα τα μήκη πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας έρχεται το διαφαινόμενο Brexit. Γιατί μόνο η διεθνή συγκυρία φταίει? Δεν φταίνε, ας πούμε, και λανθασμένοι κυβερνητικοί χειρισμοί? Δεν φταίει η αδυναμία της χώρας να εφαρμόσει στην ουσία ό,τι συμφώνησε πριν από λίγο? Να κάνει τη δουλειά με τα εργαλεία που η Ευρώπη της πρόσφερε? Εσείς δεν έχετε κάνει τίποτα. Ούτε οργανώσατε το hot spot της Λέσβου, το βασικό, ούτε συνεργαστήκατε με τη Frontex, ούτε απορροφάτε τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που σας προφέρονται. Αναρωτιέστε μόνο γιατί βαραίνει το κλίμα για την Ελλάδα. 6 μήνες είστε σταλού.
Θυμίζω τις θεωρίες για την ηλιοθεραπεία. Και τώρα τρέχετε πίσω από το πρόβλημα, κλαίγεστε διότι αυτό θέργεψε επί των ημερών σας και βέβαια κατηγορείτε την αντιπολίτευση που το αναδεικνύει. Μόνο αυτό είχε να κάνει η κυβερνητική εκπρόσωπος όταν τοποθετήθηκε επ' αυτού. Λες και δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η αντιπολίτευση να το αναδεικνύει. Εγκλωβισμένη κυβέρνηση, χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην Ιδωμένη. Και έχουμε αναδείξει και άλλα κατά καιρούς, κυρίες και συνάδελφοι. Πριν από 7 μήνες, σε επίκαιρη επερώτησή μας, χτυπήσαμε το καμπανάκι για την πορεία των μεγάλων έργων σε συνάρτηση με την αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Εκεί ακούσαμε θεωρίες. Ο αρμόδιος υπουργός, για τον οποίο το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι θα έπρεπε να δείχνει μεγαλύτερη επιμέλεια στις προσωπικές του υποθέσεις, και είναι άλλο θέμα υποθέσεις του κράτους, μας είπε ότι κινδυνολογούμε. Και πριν από λίγες μέρες είχαμε απολύσει στο μετρό της Θεσσαλονίκης, επειδή ακριβώς οι εργολήπτες δεν μπορούν να το προχωρήσουν. Έχουν καταγγελθεί συμβάσεις. Όλα τα μεγάλα έργα έχουν παγώσει. Τι κάνετε με αυτό? Ανεπάρκεια, ελαφρότητα, επικοινωνιακή διαχείριση. Και μια που μιλάω για επικοινωνιακή διαχείριση, έχουμε και σε δύο λόγια μην ανοχήσεις, κύριε Πρόεδρε, για το κοινωνικό κράτος, δηλαδή την επικείμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, την οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακριβώς. Γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος επιμένει στο θεσμικό ατόπιμα να μην μας ενημερώνει. Έχει πάει στην πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως την ενημέρωσε πρώτα απ' όλους. Πήγε στον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τα ξέρουμε μόνο από αυτά που διαρρέουν στον τύπο. Και το μόνο που ξέρουμε βέβαια ότι σε αυτόν τον προϋπολογισμό οι συνολικές περικοπές στο ασφαλιστικό θα είναι κοντά στα 2 δις, 1,85, μόνο για το 16. Να μην μπω στα νούμερα, τα έχουν αναλύσει αναλυτικώς, πολύ αναλυτικά και παρκέστατα οι ειδικοί εισηγητές. Όμως εδώ έχουμε περικοπές, μειώσεις εισοδήματος. Στα πλαίσια βέβαια της νέας αρχιτεκτονικής. Πρώτη φορά βλέπω αρχιτεκτονική στην υπηρεσία της κατεδάφισης. Επιβάρηση των αγροτών, που λέγαμε από λίγο, με τριπλασιασμό εισφορών του ΟΓΑ θα βγουν άραγε όλα αυτά. Περικοπές του ΕΚΑΣ, 200 φέτος και από του χρόνου άλλα, το σύνολο και του παραχρόνου. Μείωση δαπανών για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στο νομοσχέδιο που με τόσο έτσι πομπόδες ύφος μας φέρεται να ψηφίσουμε το πρώτο νομοσχέδιο του Μαρτίου. Η περικοπή από μείωση των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, άλλα 100 εκατομμύρια μείων. Καμία αναφορά για την καθολική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ελάτε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Για εθνικό σχέδιο. Δεν το επιτρέπει η ώρα, ελάτε. Τελειώνω την ανοίξη σας, ούτε μισό λεπτό. Περίπου μισό δηλαδή. Και την ίδια ώρα, βέβαια, εξαγγελίες για αύξηση εργοδοτικών εισφορών. Όταν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, ακόμα και οι θεσμοί, σας προειδοποιούν ότι αυτό θα οδηγήσει σε απολύσεις, αύξηση ασφάλισης εργασίας, αύξηση ανεργίας. Τελειώνω με αυτό. Για να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, κοινωνικό κράτος και να αυξηθεί η απασχόληση σε αυτή τη χώρα, πρέπει η οικονομία να επανέλθει χθες σε τροχιά ανάπτυξης. Εσείς μόλις την επαναφέρατε σε τροχιά ύφεσης. Γιατί σε οριακή, ισχνή τροχιά ανάπτυξης είχε μπει στο τέλος του 2014. Γι' αυτό έπεφε τότε έστω και οριακά ενεργεία. Γι' αυτό έστω και οριακά, βέβαια επιταχυνόμενα, ανεβαίνει τώρα η ανεργία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσέξουμε να γίνουν επενδύσεις. Σε κλίμα πολιτικής σταθερότητας, δημοσιονομικής σταθεροποίησης, φιλικό για την προσέλκυση επενδύσεων. Ας συμφωνήσουμε σε αυτά. Να σας δω εδώ να υπερθεματίζετε υπέρ των αποκρατικοποίησεων. Ξένα κεφάλαια να έρθουν στη χώρα να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτά να συμφωνήσουμε. Όμως, θα συνδέσουμε τις δύο συνεδριάσεις στην απόψινή με την αυριανή. Πώς να συμφωνήσουμε όταν αυτός που υποτίθεται επισπεύδει την προσπάθεια εξέβρεσης συνένεσης καθυβρίζει και απαξιώνει συστηματικά αυτούς από τους οποίους την επιζητεί. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι είναι προσχηματική αυτή η προσπάθεια, δεν θέλετε συνένεση, αποθαρρύνετε με αυτόν τον τρόπο ακόμα και αυτούς που στη Βουλή αυτή στις κυβερνητικές πολιτικές δυνάμεις τις παρούσες θα το συζητούσαν. Εσείς αποθαρρύνετε. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσω τον ηφαισιακό προϋπολογισμό, δεν μπορώ να συνενέσω στην αφόρητη φορολαγνία και ανεπάρκειά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαϊβατή.